Ο εχθρό δεν έχει όνομα Κυψέλη, Κυφυσιά, Μεταμόρφωση, Πολιτεία, ε, Γαλάτσι. Ο ιό έχει το όνομα Ήπουλο, Αόρατο, Εχθρό για όλου μα. Να τον αντιμετωπίσουμε έτσι και να ξέρουμε ότι όσο πιο ευλαβικά τηρήσουμε τα μέτρα και όσο δεν χαλαρώσουμε, το καλό μήνυμα τη ημέρα δεν πρέπει να μα δώσει να πούμε ότι τελειώσαμε. Πρέπει να μας πει ότι συνεχίζουμε τον αγώνα, μπράβο σε όλους μας, φαίνεται να δουλεύει, να συνεχίσει να δουλεύει. Χαμογελαστό και συγκρατημένα αισιόδοξο για την συνέχεια, ο καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα ανακοίνωσε ότι περιορίστηκαν σε 56 τα νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο. Συνολικά έφτασαν τα 1.212. Οι νεκροί από επιπλοκέ του COVID-19 είναι πλέον 43, ενώ 69 άνθρωποι είναι διασωληνομένοι. Ωστόσο, τα μέτρα δεν πρέπει να χαλαρώσουν, τόνισαν όλοι οι αρμόδιοι και προεξόφλησαν ανάσταση στο σπίτι. Δεν θα κάνουμε Πάσχα στο χωριό. Δεν θα ψήσουμε τα αρνιά στι αυλέ μα. Δεν θα επισκεφτούμε τι εκκλησίε μα. Θα το γιορτάσουμε μένοντα σπίτι και με πίστη ότι θα τα καταφέρουμε. Έχουμε μέρε και χρόνια να γιορτάζουμε. Καμία μέρα όμω δεν θα είναι ίδια τα επόμενα χρόνια, αν από την επιπολότητά μα χάσουμε έναν άνθρωπο που αγαπάμε. Α γίνει κάτι ξεκάθαρο, α γίνει κάτι αντιληπτό. Όσο τηρούνται οι κανόνε, δεν χρειάζεται να πάμε σε νέα μέτρα. Εάν όμω κάποιοι αρνούνται να αντιληφθούν την κρισιμότητα των στιγμών, τότε η επιλογή είναι μονόδρομος. Περισσότερα και αυστηρότερα μέτρα. Ο Νίκο Καρδαλιά ανακοίνωσε ότι σε σύνολο σχεδόν 5.000 ελέγχων, 22 συμπολίτε βρέθηκαν να έχουν παραβιάσει του όρου τη καραντίνας. Ακόμα, ανακοίνωσε την αναστολή λειτουργία του εργοταξίου τη μονάδα 5 τη ΔΕΗ στην Πτολεμαίδα για 30 ημέρε για προληπτικού λόγου.